Με την ελπίδα να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών, προστρέχουν στο πρωτοδικείο Ηρακλείου υποβάλλοντας αιτήματα επανακαταμέτρησης σταυρών και ψηφοδελτίων υποψήφοι δημοτικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι ή δήμαρχοι που βρέθηκαν εκτός θόκου. Ήδη υπάρχουν κάποιες αιτήσεις επανακαταμέτρησης, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε οριακά αποτελέσματα. Φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Ήδη για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αιτήσεις για επανακαταμέτρηση έχουν κατατεθεί από υποψήφιους των Δήμων Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Γόρτινας, Βιάνου, Αρχανών Αστερουσίων, Ηρακλείου και Μηνώα Πεδιάδος. Δεν έχει ακόμα αρχίσει να τρέχει προθεσμία τύπης τουλάχιστον που αφορά τη διαδικασία των ενστάσεων κτλ. Και των αιτήσεων επανακαταμέτρησης. Αυτή αρχίζει από την δημοσίευση, την επίσημη, την ανακήρυξη, την επίσημη που γίνεται με απόφαση δικαστική από το πρωτοδικείο Ηρακλείου. Από την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων θα υπάρξει ένα πενθήμερο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις επανακαταμέτρησης σταυρών ή ψήφων, ενώ ακολουθεί ένα περιθώριο 7 ημερών για την υποβολή τυχών ενστάσεων. Δηλαδή, ημερολογιακά πάμε από το τέλος της εβδομάδας. Εξαρτάται από το χρόνο που θα υπάρξει αυτή η απόφαση. Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω θα είναι και πολύ σύντομο. Υπάρχει αρκετός φόρτος απάνω από ό,τι βλέπω. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε και θα δούμε. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των εκλογών, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις τους τόσο στον Άριο Πάγο όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο. Οι προτάσεις έχουν υποβληθεί επανειλημμένως από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα που να εξασφαλίζει την παρουσία των εφορευτικών επιτροπών. Κυρίως αυτό είναι το ζητούμενο. Και ένας εξυγχρονισμός της εκλογικής νομοθεσίας, κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες, πρακτικά, συμπλήρωση πρακτικών και όλα αυτά. Κάποιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι δεν εξετέλεσαν τα καθήκοντά τους όπως έπρεπε, κρίθηκαν ανεπαρκείς. Αυτά τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στον Άριο Πάγο από την αρμόδια έφορο, προκειμένου να παραλυφθούν στο μέλλον από αντίστοιχες διαδικασίες.